Είμαστε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας και Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλίνης, στρατή Τζιμί. Κύριε Τζιμί, πρόσφατα η Δημοτική Αρχή ανακοίνωσε την ένταξη τριών έργων στο Αντώνη Στρίτσης. Ποια είναι τα έργα αυτά? Πρώτα να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα στο γραφείο μου, αλλά πριν σας πω για τα έργα αυτά θα ήθελα έτσι να κάνω ένα σύντομο πρόλογο και να πω ότι αν και η ψυχή μας είναι μαύρη εξαιτίας της φρίκης του πολέμου αλλά και των γεγονότων που συμβαίνουν στην Ουκρανία, γεγονότα που δυστυχώς επαληθεύουν για μεριωστή φορά τα λόγια ενός αρχαίου φιλόσοφου ο οποίος είπε ότι ο άνθρωπος τον άνθρωπο είναι λύκος. Δυστυχώς δεν έχει διδαχθεί ο άνθρωπος από τη θανάσιμη εμπειρία των δύο παγκοσμίων πολέμων και επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη. Εν τούτης όμως, επειδή ήρθατε και με ρωτάτε, θα προσπαθήσω να ξετυλίξω όλη τη δημιουργική προσπάθεια που κάνουμε ως Δημοτική Αρχή με Δήμαρχο τον κύριο Κίτελη. Η Δημοτική Αρχή αυτή θα γράψει και γράφει ιστορία στη δημιουργία, μέσω της τεχνικής βέβαια υπηρεσίας, στη δημιουργία έργων υποδομής αλλά και μεταμόρφωσης όλου του Δήμου. Ήδη έχουμε σχεδιάσει μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια έργα που θα ολοκληρωθούν, είναι το όραμα της Δημοτικής μας Αρχής, που θα ολοκληρωθούν μέχρι και την επόμενη τετραετία. Είναι έργα οραματικά. Αλλά ήδη όμως έχουμε βάλει στις ράγες της υλοποίησης αρκετά από αυτά τα έργα που ουσιαστικά θα αλλάξουν την πόλη, θα καταστήσουν το Δήμο περισσότερο λειτουργικός και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. 3 από αυτά τα έργα είναι και αυτά που χρηματοδοτήθηκαν πρόσφατα μετά από την κατάθεση των απαραίτητων μελετών και όλων των παρελκόμενων εγγράφων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι του προγράμματος Αντώνη Στρίτσης και πρόκειται για την κατασκευή του Δημαρχείου, νέου Δημαρχείου, στη θέση δίπλα, στη θέση της παλιάς ΔΕΗΣ, την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στη θέση Καράτεπέ, εκεί όπου βρισκόταν ο δημοτικός καταβλισμός, και η κατασκευή, η ανάπλαση του πάρκου Υπείου. Το τελευταίο, τις επόμενες εβδομάδες, θα δημοπρατηθεί. Για τα άλλα 2, δρομολογούμε την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για να τα δημοπρατήσουμε μετά από κάποιους μήνες και από εκεί και πέρα να αρχίσει η υλοποίησή τους. Όμως, έχουμε στις ράγες της υλοποίησης αρκετά άλλα έργα και μπορούμε να τα συζητήσουμε. Το επόμενο έργο που θα ήθελα να σας ρωτήσω ήταν για την προκήρυξη 2 αγροτικών δρόμων. Ποιοι είναι αυτοί οι δρόμοι? Είναι οι αγροτικοί δρόμοι πάλι από το Αντώνη Στρίτσης, για να μείνουμε πάλι στο πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης. Είναι οι δρόμοι που ξεκινάνε από το αεροδρόμιο, οι αγροτικοί δρόμοι, πηγαίνουν στην Αγία Μαρίνα. Από την Αγία Μαρίνα συνεχίζουμε και πάμε στα Λουτρά και είναι οι δρόμοι επίσης από τα Φαρά μέχρι το Τάρτι, μέχρι τα Τσίλια, στη Δημοτική Ενότητα Γέρας. Συνολικά θα κατασκευαστούν αγροτικοί δρόμοι στις 2 αυτές δημοτικές ενότητες, Μυτιλίνης και Γέρας, 12.500 χιλιόμετρα αγροτικοί δρόμοι. Κύριε Τζιμί, αυτοί οι δρόμοι πότε θα ξεκινήσουν να γίνονται και έχουμε μία ορατότητα ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους? Τις επόμενες 2 εβδομάδες θα δημοπρατηθούν. Από εκεί και πέρα, μέσα στο επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο, θα αρχίσει η υλοποίησή τους. Παραμένοντας στο κεφάλαιο Αντώνη Στρίτσης, τι άλλα έργα έχουμε υποβάλει και περιμένουμε να ενταχθούν? Έχουμε πάρα πολλά έργα, 22 εκατομμυρίων. Είναι αρκετά, τα οποία τα έχουμε πει κατ' επανάληψη και θα σας ενημερώνουμε
με την έγκρισή τους, κάθε τι που εγκρίνεται, κάθε έργο που εγκρίνεται, θα ενημερώνουμε τους δημότες. Όμως θα ήθελα έτσι να σας πω να πάμε στα μεγάλα έργα που ουσιαστικά αλλάζουν την εικόνα της πόλης. Και αυτά είναι τα έργα της βιώσιμης αστικής ανάπλασης, όπως είναι η ανάπλαση της Προκυμαίας, η δημιουργία πάρκου εκδηλώσεων στην επάνω σκάλα, πρώην Σταύλους, και η δημιουργία πάρκου αναψυχής στη θέση της Αγίας Κυριακής, όπου ήταν παλιά η παλιά χωματερή. Και επ' αυτού, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε, γιατί αυτά είναι τα πιο σπουδαία έργα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη για υλοποίηση. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπλαση της Προκυμαίας, υπήρξαν κάποιες ενστάσεις. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε? Πράγματι, μέσα τα προβλέπει ο νόμος να μπορεί να προσφύγει οποιοδήποτε ανάδοχος να κάνει ένσταση. Έκανε ένσταση ο τρίτος εναντίον του πρώτου και του δευτέρου που επιλέχτηκαν ως ανάδοχοι και απορρίφθηκε προς το παρόν η αίτησή του και ολοκληρώνεται μέσα στο μήνα αυτό η τελική απόφαση του δικαστηρίου και ευχόμαστε ότι πολύ σύντομα θα υλοποιηθεί ένα έργο που πραγματικά θα αλλάξει την εικόνα, τη βιτρίνα της πόλης μας. Είναι η ανάπλαση της Προκυμαίας από το Φανάρι μέχρι το Blue Sea και η ανάπλαση της πλατείας της Απφούς. Πολύ σύντομα θα δουν οι δημότες μας τις πινακίδες μόλις ξεκινήσει το έργο που θα αναρτήσουμε να δουν πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο χώρος, ο οποίος είναι ο πιο ζωτικός χώρος της πόλης της Μυτιλίνης και αλλάζει ουσιαστικά τη βιτρίνα αυτής της πόλης μας. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να υπογραφεί η σύμβαση για την έναρξη του έργου? Σε ένα μήνα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους πρώην Σταύλους και την Αγία Κυριακή. Μάλιστα, πολύ σωστά. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην τελική, στο στάδιο της τελικής έγκρισης, χρηματοδότησης αυτών των έργων από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία πραγματικά μέσω του προϊσταμένου του κυρίου Πλακοτάρη μας βοηθάει τα μέγιστα και όλη η περιφέρεια γενικά μας βοηθάει, που είναι η υπερκείμενη κατά κάποιο τρόπο αρχή αυτοδιοίκησης, και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι στο επόμενο τρίμηνο και εκεί θα έχουμε ανάδοχο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ΕΣΠΑ, με το νέο ΕΣΠΑ, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός, έχετε στην φαρέτρα σας κάποια έργα που θέλετε να εντάξετε? Μάλιστα, θα έλεγα ότι έχουμε έργα τα οποία δεν χωρέσανε σε αυτό το πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 14-20 και είναι η δημιουργία ποδηλατόδρομου, πεζόδρομου στην παραλιακή ζώνη Σουράδα, Νεάπολη Αεροδρόμιο. Ένα έργο το οποίο θα ανοίξει περίπου τα 15 εκατομμύρια, 12 με 15, δεν έχουμε ακόμα την τελική εκτίμηση, εκεί περίπου κυμαίνεται, και ουσιαστικά θα αναπλάσει όλη την παραλιακή ζώνη. Περιμένουμε κάποιες αδειοδοτήσεις και επεξεργαζόμαστε την επικαιροποίηση μελετών, κυρίως των ακτομηχανικών μελετών όλης αυτής της παραλιακής ζώνης. Θα επανέλθω λίγο στο ζήτημα του κλειστού γυμναστηρίου στον Καράτεπέ. Με το τρίτη εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της μελέτης. Ωστόσο υπήρξε κάποια δέσμευση από τον Υπουργό τον κύριο Πέτσα για το έργο. Σε τι στάδιο βρίσκεται αυτή η δέσμευση? Πράγματι διαγωνίζονται διάφορα υπουργεία ποιος θα μας πρωτοχρηματοδοτήσει αυτό το έργο. Και ευελπιστούμε ότι όλοι έχουν δεσμευτεί και κυρίως το Δήμαρχο, ο οποίος διεκδίκησε το έργο αυτό, ποιος θα πρωτοχρηματοδοτήσει αυτό το έργο. Έχει δεσμευτεί ένα ποσό 5 εκατομμυρίων τουλάχιστον, υπάρχει η δέσμευση αυτή, προφορική θα μου πείτε, είναι προφορική αλλά έχει σημασία, διότι το γνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
σε ό,τι έχει να κάνει με τα φωσκωτά, που είναι τα πρώτα φωσκωτά που ήρθαν στο νησί μας, αυτά πότε θα μπορέσουν όλα τα παιδιά να αρχίσουν να τα απολαμβάνουν? Σας είπα προηγουμένως ότι έχουμε στις ράγες της υλοποίησης αρκετά έργα. Ένα από αυτά τα έργα που υλοποιούνται και ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες είναι τα 3 φουσκωτά που κατασκευάσαμε, που ήδη είναι κατασκευασμένα. Στο Πλωμάρι, στον προάβλιο χώρο του γυμνασίου, στο Σκόπελο, στο πρώην γήπεδο του Σκοπέλου και στον προάβλιο χώρο του γυμνασίου Λυκείου στα Πάμφυλλα. Αυτά μέσα στον επόμενο μήνα θα ολοκληρωθούν και έτσι θα δοθούν στους αθλητές, στους μαθητές, να είναι χώρος άθλησης και εκγύμνασης γενικότερα. Το πολυπόθητο κολυμπητήριο σε ποιο στάδιο βρίσκεται? Το κολυμπητήριο, αν και το παραλάβαμε με μεγάλες εκκρεμότητες, τον προηγούμενο χρόνο, τον 1,5 χρόνο, ολοκληρώσαμε τις μελέτες και βρισκόμαστε στο στάδιο της υλοποίησης, είτε ήδη μπήκε ο θεμέλιος λίθος για την κατασκευή του, γίνονται οι εξκαφές, άμα περάσουμε από τον επαρχιακό αυτό δρόμο θα τα δούμε, και πιστεύω ότι σε ένα χρόνο με 1,5 θα είναι ολοκληρωμένο αυτό το έργο και θα δοθεί και αυτό στην νεολαία μας να αθληθεί και να ασκήσει όλα τα αθλήματα που προβλέπονται σε αυτό το χώρο. Αυτό το έργο τι προϋπολογισμό είναι? Είχε προϋπολογισμό 5,5 εκατομμύρια και θα φτάσει περίπου μετά την έκπτωση που δόθηκε στα 3 εκατομμύρια. Είμαι βέβαιος ότι θα επισπευθεί η διαδικασία της κατασκευής αυτού του έργου, διότι οι τιμές εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης ανεβαίνουν συνέχεια και δεν ξέρει ο καθένας πού θα φτάσουν, και επήγονται οι εργολάβοι όσα έργα έχουν τουλάχιστον αναλάβει να τα ολοκληρώσουν για να μην πέσουν έξω στις προβλέψεις τους και στις εκτιμήσεις τους.